Κοντά μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Ρήγος. Έρχεστε λοιπόν με μια παραγωγή την οποία περιμένουμε πολύ καιρό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Α, χαίρομαι και εγώ που την περιμένατε και είναι μια παραγωγή που μας αρέσει πάρα πολύ, που πήγε πολύ καλά στην Αθήνα και ελπίζουμε να ανταποκριθεί και το κοινό της Θεσσαλονίκης και να έχουμε τη δει. Σε ό,τι αφορά τη γνωστή ταινία, την κινηματογραφική που έχουμε δει, τι στοιχεία έχετε κρατήσει, τι αλλαγές έτσι θα δούμε τώρα στην θέατρο που μένει μόνο. Κοιτάξτε, αυτό είναι το musical, το καμπαρέ, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ταινία, είναι άλλη ιστορία. Εγώ δεν έχω επέμβει καθόλου στην ιστορία του θεατρικού, δηλαδή όπως ακριβώς είναι το έχω παρουσιάσει. Δεν έχω αλλάξει δηλαδή με τον γνωστό τρόπο που αλλάζω κάποια πράγματα την ιστορία. Είναι το κανονικό musical όπως θα το βλέπει κανείς στο Λονδίνο, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, σε οποιαδήποτε πόλη, σε οποιαδήποτε θεατρική σκηνή, όπως είναι ανεβασμένο και όπως έχει δοθεί από τους συγγραφείς του. Είναι άλλη ιστορία, δεν έχει σχέση με το ερωτικό τρίο της ταινίας. Εδώ μιλάμε για την ιστορία από τρία ζευγάρια που ζουν μέσα σε ένα ξενοδοχείο, στο σπίτι που νοικιάζει η κυρία Φρόιλα. Τον όλο που ερμηνεύει η Τάνια Τζανακλείδη, τέλος πάντων. Και μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο έρχεται ένας συγγραφέας από την Αμερική, έρχεται η Σάλι Μπόλς από το καμπαρέ, έρχεται ένας ναζιστής, ο Ernst Ludwig, μένει η Φρουελάν Κόστ, μένει ο κύριος Σούλτς, που τον κάνει ο Μητρούσης, η Νάντια Μπουλέ, δηλαδή όλα αυτά τα πρόσωπα μένουν εκεί και ουσιαστικά βλέπουμε τις ζωές τους πώς εξελίσσονται παράλληλα με την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος όμως ετοιμάζει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα, όπως μας έχετε συνηθίσει, εκτός από το καμπαρέ. Όχι, αυτή τη στιγμή τίποτα. Μόλις τελείωσα στην Κύπρο που έκανα στο θεατρικό οργανισμό Κύπρου, στην κεντρική σκηνή, το Μια Ζωή την Έχουμε, την ταινία του Τζαβέλα, που σε θεατροποιημένη μορφή, και εκεί έκανα μια διασκευή. Και μετά έχω πάλι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μια καινούργια παραγωγή που είναι μια μοντέρνα όπερα. Αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία, λοιπόν, θα σας περιμένουμε εκ νέου. Προς το παρόν απολαμβάνουμε το καμπαρέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.